Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης μέσω Αττικής. Το έργο προβλέπεται να έχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα και όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, θα χρειαστεί τουλάχιστον μία τετραετία μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η μεγάλη διασύνδεση δρομολογείται τώρα, δηλαδή εκκρεμεί η οριστική απόφαση της ΡΑΕ το Σεπτέμβρη. Οπότε θα δρομολογηθεί και αυτή είναι ένα έργο όμως το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα ολοκληρωθεί το νωρίτερο το 2022. Η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης μέσω Πελοποννήσου προβλέπεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός και σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι έτοιμες οι δεσμευτικές προσφορές. Φιλοδοξούμε ότι η μικρή διασύνδεση, η οποία είναι καθοριστική, θα καλύπτει ένα σημαντικό κενό από τα τέλη του 2020 και μετά. Σε κάθε περίπτωση, το έργο της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει με ταχύς ρυθμούς, καθώς το 2020, εξαιτίας κοινοτικών περιορισμών, θα πρέπει το νησί να απαλλαγεί από τις ρυπογόνες θερμικές μονάδες, με κίνδυνο να δημιουργηθεί έλλειμμα ισχύως. Στο ενδιάμεσο διάστημα, από το 20 έως το 22, το ισοζύγιο που έχουμε υπολογίσει, με βάση τις μελέτες της ΡΑΕ, δείχνει ένα μικρό έλλειμμα, το οποίο θα αντιμετωπιστεί με μια πιο σταδιακή απόσυρση των μονάδων και όχι κλείσιμο όλων των μονάδων που υπάρχουν στην Κρήτη το 2020. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, προβλέπεται σταδιακή χρήση των νεότερων και πιο συμβατών περιβαλλοντικά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να λειτουργήσουν μεταβατικά για 2 ακόμη χρόνια.